Αρχίζουμε όμως με το θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από την δολοφονική επίθεση αγνώστων στον Θανάση Τζίλο κοντά στο σπίτι του στη Λάρισα νωρίς το πρωί. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Μητρουσιά. Ήταν λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν ο διαιτητής της Super League, Θανάσης Τζίλος, πήγε στο αρτοπείο της γειτονιάς του, αγόρασε ένα κουλούρι και στη συνέχεια επιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, όπου δέχθηκε άναντρη επίθεση από τρεις κουκουλοφόρους. Αυτό είναι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο διαιτητής Θανάσης Τζίλος την ώρα που δέχτηκε την επίθεση από τους αγνώστους, οι οποίοι, αφού έσπασαν πρώτα το τζάμι από την πόρτα του οδηγού, τον έσυραν έξω και άρχισαν να το χτυπάνε. Ο κύριος Τζίλος ήρθε το πρωί, ψώνισε ένα κουλούρι από το μαγαζί του αρτοπείο, βγήκε έξω να φύγει και κάποια στιγμή ακούσαμε ένα θόρυβο έξω. Μέχρι να βγούμε είδαμε τον κύριο Τζίλο να είναι πεσμένος κάτω αιμόφυρτος και καλέσαμε ασθενοφόρο και κάτω. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και μετέφερε τον διαιτητή στα επίγοντα περιστατικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Φέρει κακώσεις στην κεφαλή και στα κάτω άκρα. Γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστώσουμε αν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση, έχει επαφή εννοείται με το περιβάλλον και δεν έχει εκ πρώτης όψεως και από τις πρώτες εξετάσεις δεν έχει θηλαστικά τραύματα. Ωστόσο όμως απομένει ένας κύκλος εργαστηριακών εξετάσεων για να βεβαιώσει την πραγματική εικόνα. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου διαιτητή στάθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Δεν το ρώτησα καν γιατί ήταν στο φορείο και δεν το ρώτησε πώς έγινε η επίθεση του γεγονός. Που του χτυπήσαν και αυτό δεν ξέρει. Ο άνθρωπος ήταν σοκαρισμένος όταν τον επισκέφθηκε τώρα στο φορείο που ήταν στις πρώτες βοήθειες. Έχει μερικούς μόλοπες στο κεφάλι και στο γόνατο. Δέχτηκε στο δεξί γόνατο, έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας με ανακοίνωσή της καταδικάζει την άναδρη επίθεση στον Θανάση Τζίλο και ανέβαλε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αυτά που συμβαίνουν, παιδιά, είναι πρωτόγνωρα πράγματα για τον ομό μας. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα καλά ο Θανάσης και να τιμωρηθούν οι υπέτη, γιατί αυτά τα πράγματα όλα πάνε το ποδόσφαιρό μας πίσω και δεν είναι καλό να γίνονται για το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα και για το ποδόσφαιρο της Ελλάδος και του ομού μας. Εσείς αποφασίσατε να διακόψετε, να μην αναβάλλετε. Με απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας να διακόψουμε όλα τα πρωταθλήματα μέχρι νεοτέρας. Θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ εντός των ημερών για να αποφασίσει παρετέρω κινήσεις. Την επίθεση στον Θανάση Τζίλο καταδίκασαν, όπως ήταν φυσικό, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης, η ΕΠΟ, η Super League, ο ΨΑΠ, αλλά και οι περισσότερες εκ των ΠΑΕ. Η ομοσπονδία η οποία τον αντικατέστησε με τον Άρη Κουτσιάφτη στο αυριανό ματς κυπέλου ανάμεσα σε Παναχαϊκή και Λεβαδιακό έχει ενημερώσει σχετικά την UEFA.